εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συλλόγων του ΚΕΘΕΑ. Με μεγάλη ανησυχία, συναγωνίστες και συναγωνιστές, παρακολουθούμε τις εξελίξεις με σημείο εκκίνησης στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας στην 1η Νοεμβρίου για το νέο νομοσχέδιο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση και ιδιαίτερα για την ίδρυση του ΕΟΠΑΕ, Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, στο οποίο θα εντάσσονται όλοι μέχρι σήμερα εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Με αυτό το δελτίο θέλουμε να δηλώσουμε ένα ηχηρό παρόν στις εξελίξεις και στην πλήρη και απόλυτη διαφωνία μας με το νομοσχέδιο. Δηλώνουμε ξεκάθαρα προς όλες τις κατευθύνσεις ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την απόσυρσή του. Από την πρώτη στιγμή ίδρυσης της Ομοσπονδίας των Συλλόγων και ΘΕΑ θέσαμε την ανησυχία μας για την υποβάθμιση των στεγνών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ και της κοινωνικής επανένταξης. Η μακρόχρονη πείρα μας, η πορεία μας, την απεξάρτηση μας έχει οπλίσει με εμπειρία και γνωρίζουμε καλά ότι καμιά αναμονή δεν θα ωφελήσει εμάς και τις οικογένειές μας. Οι σημερινές εξελίξεις είναι μία συνέχεια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των ελληνικών κυβερνήσεων μέχρι σήμερα για την απεξάρτηση. Η τάση είναι στη στήριξη και προώθηση των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης και την εξασφάλιση ενός λειτουργικού χρήστη και όχι η έρευνα και η αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν στις εξαρτήσεις. Η χρόνια υποβάθμιση, η υποστελέχωση, η κατάργηση του αυτοδιοίκητου του ΚΕΘΕΑ το 2019 και η μείωση της χρηματοδότησης των στεγνών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τώρα πια όμως πλήττεται όλο το πεδίο της απεξάρτησης στη χώρα μας. Η διοικητική της λογιστικής συνένωση όλων σε έναν οργανισμό μόνο τις λειτουργίες και χρόνια προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Όλοι οι οργανισμοί και όλα τα δημόσια προγράμματα κινδυνεύουν άμεσα με αφανισμό της ταυτότητας, της θησωρία τους, των θεραπευτικών μεθόδων τους. Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί και προγράμματα επεξάρτησης ήδη ελέγχονται και εποπτεύονται διαρκώς από το Υπουργείο Υγείας. Ο υπάρχον θεραπευτικός πλουραλισμός δίνει πολλές δυνατότητες επιλογής μεθόδων απεξάρτησης και η δικτύωση μεταξύ των διαφορετικών δημόσιων προγραμμάτων υφίσταται και λειτουργεί διαχρονικά όταν υπάρχει ανάγκη. Ο ισχυρισμός του δελτίου μορφώματος που λέμε εμείς του Υπουργείου Υγείας πως σκοπός είναι η εξωτέρωση του στίγματος και η πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμών μας γεμίζει οργή. Αν πραγματικά αυτός είναι ο σκοπός, τότε προτείνουμε στο Υπουργείο αντί να καταθέσει αυτό το χωρίς κανένα λόγο συγκεντρωτικό νομοσχέδιο να προβεί σε πρώτο ενίσχυση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων με μόνιμο θεραπευτικό προσωπικό για να μπορεί να υπάρχει θεραπευτικό συνεχές. Δεύτερο, ενίσχυση των δομών με νέους χώρους και υλικοτεχνική υποδομή. Τρίτο, εκστρατεία ενημέρωση σε όλη την κοινωνία για τη μάστιγα των ναρκωτικών από εξειδικευμένο προσωπικό με συμμετοχή και των συλλόγων οικογένειας και της Ομοσπονδίας του ΚΕΘΕΑ.
κρούμε τον κόδωνα κινδύνου. Οι εξελίξεις δεν αφορούν μόνο εμάς και τα παιδιά και τους συντρόφους και τα μέλη του Ανθινελλάδα οικογενειών τους, αλλά όλα τα παιδιά, όλους τους γονείς, όλους τους ανθρώπους, ολόκληρη την κοινωνία, όλους μας. Καλούμε όλους τους φορείς, όλο το λαό, να πετήσουμε άμεση σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΔΕΑ. Ζητούμε έμπρακτη τη στήριξη από όλους τους φορείς στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα αποφασίσουμε στο επόμενο διάστημα. Συναγωνιστές, θα νικήσουμε! Κάτω τα χέρια από το ΚΕΘΕΑ, 40 χρόνια ΚΕΘΕΑ, 40 χρόνια ζωή. Καλούς αγώνες!